Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών της Μαγνησίας, αλλά και στέλεχος του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Νικό Χαυτούρα. Γεια σας, κύριε Χαυτούρα. Καλώς Καλησπέρα ήρθατε. Σας. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Κύριε Χαυτούρα, επειδή ήταν πριν από λίγο μαζί μας ο Περιφερειάρχης, θα αξιοποιήσω την παρουσία σας σε μια μάζοξη δική σας κομματική, όπου είδα μετά έναν τίτλο να προκύπτει ότι έχετε απέναντί σας τον Περιφερειάρχη, την Περιφερειακή Αρχή. Είναι έτσι, αυτό νιώθει το κίνημα αλλαγής, ότι τοποθετείται απέναντί σας ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή? Κύριε Πολύζο, δεν τέθηκε κανένα τέτοιο ζήτημα. Κύριε Ελιακούλη, η οποία ήταν το Σάββατο και είναι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Κινάλ Πασόκ και βουλευτής Λάρισας, ήρθε για ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί όλους τους Έλληνες και είναι η ακρίβεια. Ωραία. Μιλήσαμε για την ακρίβεια, μιλήσαμε πώς είναι η κατάσταση για την αύξηση 38% στο πετρέλαιο. Θα σας πω. Ο τίτλος, ναι, απορώ πώς προκύπτει, ρεπορτάζ, γιατί δεν το είδα σε ένα μέσο μόνο. Δυστυχώς κάποιοι προσπαθήσανε, ευτυχώς ελάχιστοι, να ρίξουν την μπάλα αλλού. Δηλαδή να μετακινήσουν το θέμα που ήταν το θέμα της ακρίβειας και να το μετακινήσουν τη συζήτηση στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και για τη Δημοτική Αρχή, αλλά και για την περιφέρεια. Οι αγωνίες κάποιων, οι πίκριες κάποιων, δυστυχώς σε συνεργασία με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσβάλλουν το επάγγελμα της δημοσιογραφίας, δυστυχώς θέλαν να παίξουν αυτό το παιχνίδι και να μην φανεί ο σημαντικός έτσι ρόλος και η σημαντική συμβολή ενός μεγάλου στελέχους του Κινάλ Πασόκ, της κυρίας Λιακούλη, που ήταν για να συζητήσουμε... Μισό λεπτό τώρα, ναι. Μισό λεπτό, γιατί είπατε κάτι βαρύ που αφορά σε συναδέλφους. Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω ποιους εσείς δείχνετε με αυτή σας την πρόταση, αλλά μιλάτε για μια σπέκουλα που έγινε από κάποιους δημοσιογράφους. Ήταν σπέκουλα η οποία υπήρχε μια τοποθέτηση από κάποιον, από κάποιο στέλεχος, αν και η συζήτηση ήταν για την ακρίβεια. Κυρία Λιακούλη προσπάθησε να σταματήσει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν ήρθαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν θα είναι η ώρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα μιλήσουμε τι προτάσεις έχουμε, τι όριμες προτάσεις έχουμε. Τώρα δεν ήρθαμε να κάνουμε καμία κριτική για την, ούτε για τη Δημοτική Αρχή, αλλά ούτε και για την Περιφέρεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι όμως τους αρέσει να κάνουν αυτό το ναχταρμά και αυτό το μπέρδεμα. Άρα λέτε μπήκε εκ του πονηρού και ένα τέτοιο θέμα, το οποίο του πονηρού έσβησε στο ξεκίνημά του. Εκ του πενηρού, ναι, φυσικά έσβησε, απλώς κάποιες πένες γράψαν αυτό το τίτλο. Δεν που δεν αντιστοιχεί, μας λέτε, σε μια πραγματικότητα. Δεν ισχύει. Εδώ ήταν μια επίσκεψη, μάλιστα, συζητήσαμε για την ακρίβεια. Υπήρχαν τα δεδομένα που έχουμε, γιατί ο Έλληνας βιώνει αυτή τη μεγάλη ακρίβεια με την αύξηση του πετρελαίου, με την αύξηση της αμόλυβδης κατά 23%, με την αύξηση βασικά τρόφιμα πάνω από 20%, με μείωση της αγοραστικής αξίας κατά 10,4% και τον πληθωρισμό να ξεπερνάει το 6,2%, και πλέον ένα στα τρία νοικοκυριά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και με κοστολογημένες προτάσεις, συζητήσαμε τι πρέπει να προτείνουμε στους πολίτες, να είμαστε δίπλα στους πολίτες και να πείσουμε στους πολίτες ότι αυτή η παράταξη είναι μονόδρομος, είναι η λύση στα προβλήματα του λαού. Που δυστυχώς ούτε η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τώρα αντιπολίτευση, μπόρεσε να δώσει λύσεις. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Με μια συνάντηση που έγινε με το επιμελητήριο, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και με βόλτα στους δρόμους της πόλης, το θέμα μας ήταν αυτό. Κάποιοι είχαν άλλη αγωνία, άλλες αγωνίες, με την έννοια νιώθουν όχι μόνο πικρίες, θέλουν ίσως να εξυπηρετήσουν τα δικά τους, τους δικούς τους στόχους, γι' αυτό προσπαθήσανε να αφήσουν... Σε όλα τώρα καταλάβω, ήταν δημοσιογράφοι αυτοί οι άνθρωποι ή στελέχοι σας?
Ήταν και στέλεχος, αλλά ήταν και οι δύο δημοσιογράφοι. Δύο δημοσιογράφοι ήταν εκεί. Αλλά μια δημοσιογράφος η οποία είναι γνωστή. Άρα δεν ήταν μια κλειστή σύσκεψη, ήταν μια ανοιχτή ήταν, για τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό ήταν κλειστή η σύσκεψη. Το πώς παρέμεινε ο δημοσιογράφος εκεί. Αυτό... Τώρα γιατί μας έχετε μπερδέψει. Λέτε. Δεν σας μπέρδεψα, κύριε Πολύ. Καταλαβαίνω ποιον δείχνετε ως στέλεχός σας, ναι, δημοσιογράφο. Έναν, ναι, άνθρωπο που ήταν, ναι, και υποψήφιος. Τελειώνει αυτό. Είναι στέλεχός, ναι, σας. Θα μπορούσε να είναι γιατρός, οτιδήποτε άλλο, όπως είστε εσείς κλπ. Αλλά ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι σε μια κλειστή σύσκεψη. Πώς γίνεται να είναι κλειστή σύσκεψη? Κοιτάτε, και να είναι η σύσκεψη ήταν κλειστή. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπο δεν μπορεί να είναι χωροφύλακας. Από εκεί και πέρα μπορεί για λίγο, μπορεί οι ειδήσεις αυτές να μεταφερθήκαν. Πάντως, κύριε Πουλίζο, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία ήταν ότι ήταν ψευδείς αυτές οι ειδήσεις που μεταφέρανε. Αυτή ήταν η ουσία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Ότι ήταν ψευδείς οι ειδήσεις, σκόπιμα, εκ του πονηρού, γιατί πραγματικά... Μιλήσατε για αυτό που βαραίνει κάθε ελληνικό νοικοκυριό, κάθε ελληνική επιχείρηση, που είναι η ακρίβεια. Εσείς πιστεύετε με αυτό που βλέπετε και καταγράφετε πια σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι αυτά τα νούμερα ήρθαν να μείνουν? Το λέω γιατί έχουν μεσολαβήσει 2 μήνες και από την εκλογή της νέας σας ηγεσίας. Δηλαδή, έτσι, πριν από 10 μέρες ακριβώς είχατε συμπληρώσει 2 μήνες. Είμαστε στους 2,5 περίπου. Πιστεύω ότι αυτά τα νούμερα... Παγιώνεται αυτή η ανάπτυξη των δυνάμεών σας και η διάχυσή τους στην κοινωνία? Εγώ, κύριε Πολύζου, το ζω και από το χώρο που εργάζομαι, από το νοσοκομείο, και γενικότερα ότι ο κόσμος αρχίζει και ευτυχώς αλλάζει πάλι. Αλλάζει και έρχεται σε αυτή την παράταξη. Τα νούμερα αυτά ήρθαν να μείνουν. Ήρθαν να μείνουν και επειδή και ο πολίτης βλέπει τον πρόεδρό μας, αλλά και τα στελέχη, ότι με προτάσεις κοστολογημένες, ότι πραγματικά μπορεί να δοθεί η λύση, να υπάρξει η λύση για την κοινωνία, για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί είδαμε και την κυβέρνηση πώς φτωχοποιεί το λαό, αλλά και η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση που ήταν κυβέρνηση πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς δεν έκανε βήματα μπροστά για τον πολίτη. Βοηθήστε λίγο να εξοικονομήσουμε χρόνο. Πάμε, ναι, για τα επόμενα 3 λεπτά που είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, να δούμε τι γίνεται στον χώρο της δημόσιας υγείας. Διότι ναι, μεν έπεσε η πίεση, αλλά δεν έχουν πέσει τα προβλήματα που παραμένουν ζωτικά. Εσείς μιλάτε για μια υποστελέχωση που δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Φαίνεται να έχουμε περάσει σε μια καλύτερη φάση, αλλά εξακολουθούν εδώ να είναι δίπλα μας, γύρω μας, στους ανθρώπους, πάρα πολλές ασθένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν γιατί δεν υπάρχουν οι ειδικότητες ή δεν υπάρχει επάρκεια στις ειδικότητες. Κοιτάτε, κύριε Πολύζου, αυτή είναι η αλήθεια. Η υποστελέχωση παραμένει. Η πανδημία αυτή τη στιγμή φαίνεται να υποχωρεί, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται όμως να ανεβαίνουν κατά πολύ τα άλλα περιστατικά. Δηλαδή η άλλη νοσηρότητα φαίνεται πραγματικά να ανθίζει, με την κακή έννοια όμως. Δηλαδή η παθολογική πλέον δέχεται μια τεράστια πίεση. Αυτή τη στιγμή τα δωμάτια στην κλινική, στην παθολογική, είναι παραπάνω, έχουν παραπάνω κλίνες από ό,τι πρέπει να έχουν. Είδαμε και ράτζα αυτές τις μέρες. Την Κυριακή, για να καταλάβετε, μέχρι το βράδυ είχαν έρθει πάνω από 60 προσελεύσεις μόνο για παθολογικά περιστατικά. Θέλω να πω ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν άλλες παθήσεις είναι πάρα πολλοί και φαίνεται τώρα που βλέπουν ότι η πανδημία σταματάει, κρατούσαν πριν το πρόβλημά τους στο σπίτι εις βάρος της υγείας τους και τώρα έρχονται στο νοσοκομείο. Είναι μεγάλη πίεση που δέχεται το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, κυρίως στα παθολογικά περιστατικά, αλλά και στα καρδιαγγειακά. Δηλαδή, πραγματικά, είναι πάλι σε διέξοδο λόγω της υποστελέχωσης. Αυτή τη στιγμή η γαστεντερολογική, γιατί έχει φύγει η διευθύντρια, επειδή δεν εμβολιάστηκε και ξέρετε πώς είναι η νομοθεσία, είναι με έναν επικουρικό γιατρό. Κανονικά, η άποψή μου θα έπρεπε να έχει 4. Άρα πώς ο πολίτης να κάνει γαστροσκόπηση, πώς να κάνει άλλες ενδοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμη ένας πνευμονολόγος να λειτουργήσει. Οι παθολόγοι είναι ελάχιστοι. Η χειρουργία είναι στο 50%. Καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα προβλήματα. Τεράστια είναι τα προβλήματα και στην ορθοπαιδική. Έχουν φύγει 3 ορθοπαιδικοί. Καταλαβαίνετε ότι η υποστελέχωση έχει αντίκτυπο, έχει αρνητικό πρόσωπο για τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτεία δεν έκανε γενναίες μόνιμες προσλήψεις. Φαίνεται το μόνο που της ενδιαφέρει είναι να μετακινήσει
αυτό το ζωτικής σημασίας που είναι το θέμα της υγείας στις ιδιωτικές δομές. Και φαίνεται μόνο εκείνες θέλει να χρηματοδοτήσει. Βάλιστα. Και για τα χειρουργικά περιστατικά μας δίνει τη δυνατότητα να τα πηγαίνουμε στις ιδιωτικές δομές. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει ιδιωτικός τομέας, αλλά πιστεύω είναι μονόδρομος να θεωρακιστεί ο δημόσιος τομέας και το νοσοκομείο μας. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας κύριε Χαφτούρα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είστε καλά.